Όχι, ονομαστικές αναφορές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν καταλαβαίνω καλά, οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει 29 Μαρτίου του 2016. Ήταν η πρώτη φορά, μετά από 79 μέρες που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, αρχηγός του κόμματος, που ζήτησε να γίνουν εκλογές. Η πρώτη φορά, αλλά βεβαίως όχι η τελευταία φορά. Από εκεί και πέρα, αντί να σκέφτεται το κόμμα της αντιπολίτευσης το σχέδιο που έχει και τη στρατηγική για αν έρθει ξανά στην εξουσία, ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά πώς να μας ρίξει. Γιατί δεν θα τελειώναμε τις αξιολογήσεις, γιατί δεν θα τελείωνε το πρόγραμμα, για τις τράπεζες και βέβαια σήμερα για το μακεδονικό. Μόνο που δεν έχουμε πέσει. Μόνο που αυτή η στρατηγική της καταστροφολογίας δεν έχει εμπεδώσει. Όλη η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πάει μπροστά. Τέτοια στρατηγική επιτυχημένη έχουμε να δούμε, για να θυμίσω λίγο τη μαύρη οχιά από την φημισμένη βρετανική σειρά κομική, έχουμε να δούμε από τότε που ο Όλαφ ο Μαλλιαρός, ο βασιλιάς του Vikings, παρήγγειλε 80.000 πολεμικά κράνη, αλλά δυστυχώς με το κέρατο από τη μέσα μεριά του κράνους. Τόσο επιτυχημένη είναι η στρατηγική η δικιά σας. Απέτυχε γιατί δεν ξέρατε πώς να αντιδράσετε στην κρίση. Δεν σκεφτήκατε πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση. Τι ευθύνη είχατε εσείς, αλλά τι ευθύνη είχατε και το σύστημα ιδεών το δικό σας. Δεν κάνατε ποτέ τον κόπο να σκεφτείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Για μας το κυρίαρχο για να κατανοήσεις αυτή την κρίση είναι να καταλάβουμε ποια είναι η οικουμενική τάξη. Η οικουμενική τάξη σημαίνει αυτή η τάξη που τα δικά της συμφέροντα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Για σας και τους ομοειδεάτες σας, η οικουμενική τάξη είναι οι επιχειρηματίες, είναι η ελίτ, είναι οι τραπεζίτες. Και γι' αυτό, για 30 χρόνια πριν από την κρίση, λέγατε ότι με τη μείωση των φόρων, με τη φιλελευθερωποίηση, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βοηθηθεί όλη η κοινωνία. Εμείς αντιθέτως λέγαμε και λέμε ότι η οικουμενική τάξη είναι ο κόσμος της εργασίας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι ωφέλιμες για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και για την οικονομία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ωφέλιμη για το σύνολο της κοινωνίας και για την οικονομία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το κοινωνικό κράτος είναι ωφέλιμο για το σύνολο της κοινωνίας και για την οικονομία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το δημόσιο σύστημα ασφάλισης είναι ωφέλιμο για το σύνολο της κοινωνίας και για τις οικονομίες. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να έχουμε στο κέντρο των πολιτικών μας τον κόσμο της εργασίας. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τη δεξιά. Και για αυτά τα 30 χρόνια όπου η οικουμενική τάξη υποτίθεται ήταν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, οι τραπεζίτες. Για 30 χρόνια. Το πιστέψατε εσείς και δυστυχώς το πίστεψε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Μόνο που αυτό δεν βοήθησε ούτε την παγκόσμια οικονομία, ούτε την κοινωνία. Γιατί σε αυτά τα 30 χρόνια η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν, ο ρυθμός της αύξησης παραγωγικότητας ήταν μικρότερη από την δεκαετία του 50 και 60, παρόλο των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων. Αλλά υπήρχε αποτελέσματα. Υπήρχε αποτελέσματα στην αύξηση της ανισότητας,
υπήρχε αποτέλεσμα στο επίπεδο των θέσεων εργασίας, υπήρχε αποτέλεσμα στην αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε ποτέ αυτό, αν η λέξη ανισότητα σας επηρεάζει, το έχετε καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο καπιταλισμός τα τελευταία 30 χρόνια. Απλώς αμφιβάλλω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, γιατί ο αρχηγός σας λέει ότι η ανισότητα είναι μέσα στα γονίδια μας. Άρα αφού είναι μέσα στα γονίδια μας, δεν χρειαζόμαστε καν να το σκεφτούμε. Και άρα συνεχίζεται με αυτή την ίδια πολιτική, όπου η μείωση των φόρων είναι σχεδόν η μόνη πολιτική που λέτε. Ο κύριος Κουλιαράκης, σε μια εξαιρετική ομιλία κατά την άποψή μου στη συζήτηση για το προϋπολογισμό, κοστολόγησε το πρόγραμμά σας για το 2019 στο 4,7 δις και είπε ότι με τη δική του ανάλυση, συσσωρευτικά, αυτό το κόστος φτάνει στα 9,7 δις μέχρι το 2022. Και είπε ο κύριος Χουλιαράκης ότι υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ειλικρινής και πρόσθεσε κάτι που δεν το πιστεύει ο ίδιος. Μάλλον είναι καλύτερος άνθρωπος από ό,τι είμαι εγώ ο κύριος Χουλιαράκης και μάλλον είναι και πιο ευγενικός. Άρα την πρώτη εκδοχή δεν τη σχολιάζω παραπέρα. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι θα μειώσετε τις κοινωνικές δαπάνες, τους μισθούς και τις συντάξεις. Και σας επενθύμισε ότι 20% του προϋπολογισμού είναι μισθή και το 40% είναι συντάξεις. Και το τρίτο είναι ότι πιστεύετε ότι η επιθετική μείωση φόρων είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Δηλαδή θα μειώσετε τους φόρους, αλλά θα πάρετε περισσότερα έσοδα. Μετά την ομιλία του κύριου Χουλιαράκη, ανέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν έδωσε καμία απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Το μόνο που είπε είναι ότι ο κύριος Χουλιαράκης έπρεπε να ξέρει καλύτερα γιατί ήταν υπουργός το Γενάρη του 2015, που πρώτον δεν ήταν αλήθεια και δεύτερο ήταν άσχετο με το θέμα. Δεν απάντησε όμως τα ερωτήματα, κύριε Τσιάρα. Δεν απάντησε. Είπε βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης ένα πράγμα, που είναι και στο πρόγραμμά σας, που το καταθέτω για τα πρακτικά, που λέει ότι υπάρχουν 2 δις, άρα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμά μας, το δικό σας το πρόγραμμα, από την αύξηση στο μισθολόγιο του κράτους από το 2015 μέχρι το 2018. Θεωρώ ότι έχετε σοβαρούς βοηθούς, οικονομολόγους, και πήγα να το εξετάσω. Και όταν πήγα να το εξετάσω, πρώτον έμαθα ότι δεν είναι 2 δις, από τα στοιχεία Ελστάτ και από το Γουλουκού, η αύξηση του μισθολογίου, του μισθολογικού κόστους του δημοσίου από το 2015 μέχρι το 2018, είναι 1,61 δις εκατομμύριο. Ένα λάθος περίπου 100%. Δεν είναι μεγάλο για τους δικό σας αλλά είναι 100% λάθος. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο, κύριε Δένδια. Δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι 680 από αυτό το 1,06 δις είναι από ενδοκυβερνητικές μεταβιβάσεις που δίνουμε τώρα στο ΕΦΚΑ και άρα δεν μετράει σε τίποτα, δεν είναι καινούρια δαπάνη. Απλώς είναι ένα καινούριο σύστημα που αποκτήσαμε γιατί έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και είναι καλύτερη λογιστική πρακτική. Τα ξεχνάμε αυτά τα 680. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το ενιαίο μισθολόγιο που αυξήθηκε 225 εκατομμύρια. Ένα άλλο κομμάτι, 80 εκατομμύρια, είναι από την τριετία, που δεν ξέρω αν δεν θέλετε καμία αύξηση με το χρόνο, και 50 εκατομμύρια που είμαι σίγουρος ότι θέλετε, που είναι για κίνητρα στο δημόσιο. Αλλά δεν είναι όλα κακά νέα. Σας μένουν 26 εκατομμύρια από τα 2 δις που νομίζω μπορεί να χρηματοδοτήσετε με απλόχερο τρόπο τους φορολογούμενους. 26 εκατομμύρια από τα 2 δις. Αυτό νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο από 100% λάθος. Πάμε όμως στη διεθνή εμπειρία. Που λέει, τι λέει η εμπειρία και πρόσφατη εμπειρία, να μην σας πάω στο 50 και 60 και 70,
που λέει ότι μειώνοντας τους φόρους στους επιχειρηματίες όλοι κερδίζουν, γιατί αυξάνονται τα έσοδα, γιατί γίνονται πιο δυναμικοί κτλ. Η Gillian Tett, η οποία είναι αρθρογράφος του Financial Times, δεν είναι οικονομολόγος, είναι ανθρωπολόγος, και επειδή είναι ανθρωπολόγος έχει πολύ σημαντικά και ενδιαφέρουσα πράγματα και σας το συνιστώ να το διαβάζετε, πολλές φορές διαφωνώ μαζί της, αλλά έχει πολλά σημαντικά πράγματα. Πήρε τους πρώτους 9 μήνες του 2017 και το σύγκρινε με τους πρώτους 9 μήνες του 2018 για να εξετάσει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι μειώνοντας το φόρο στις επιχειρήσεις θα πάρουμε περισσότερα έσοδα. Αυτό ήταν το δικό σας επιχείρημα. Αυτό είναι και το επιχείρημα του κύριου Τραμπ. Λοιπόν, το 2000 μετά από την μείωση των φόρων στους πλούσιους του Τραμπ, το 2017 πριν, συγγνώμη, ήτανε 265 δις οι φόροι που πήραν από τις επιχειρήσεις. Το 2018 ήτανε 223 δις. Δηλαδή μια μείωση 16%. Παρόλο που ήταν εποχή με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, άρα θα περίμενες περισσότερο έσοδα, και παρόλο που τα κέρδη, άρα πάλι δεν είναι όλα κακά νέα, αυξήθηκαν 13%. Αυτή είναι η στρατηγική που μόνο στηρίζεστε μέχρι να ακούσουμε νεότερα. Ότι αυξάνονται τα κέρδη, μειώνονται τα έσοδα. Στην Αμερική τώρα φτάνουμε σε ένα έλλειμμα του δημοσίου κοντά στο 1-3 θα φτάσει στο 1-3 και σε χρέος που αυξάνεται. Και ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Θα μας πούνε, τώρα που έχουμε χρέος, έτσι θα μας πούνε στην Αμερική, και έλλειμμα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό η επιδότηση στις επιχειρήσεις από τις παροχές στο φτωχό κόσμο και σε αυτόν που το χρειάζεται. Το είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, σας είχα ενημερώσει μια φορά, ότι ό,τι δίνουμε στους φτωχούς το λέμε παροχή, κάτι απαξιωτικό, ενώ ό,τι δίνουμε στους πλουσίους είναι επιδότηση για την οικονομία. Άρα πολύ πιστεύω ότι δεν έχετε μάθει κανένα μάθημα, ότι ακριβώς αυτές οι οικονομικές πολιτικές που είχατε παλιά είναι αυτές που συνεχίζετε και πιστεύετε ότι θα πάτε καλά. Μόνο που βλέπω πολύ μεγάλη σύγχυση, πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλο άγχος. Και από σας, αλλά και από τους υποστηρικτές σας. Υποστηρικτές σας, βέβαια, που περιμένουν περισσότερες επιδοτήσεις και λιγότερες παροχές. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε να μην υπάρχει αυτή η παλινόρθωση. Να μην υπάρχει επιστροφή τότε που μειώναμε τους φόρους μόνο για τους δικούς μας και να μην υπάρχει παλινόρθωση για το πελετειακό κράτος. Γιατί ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες? Γιατί αυτή η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τον δρόμο που να βρει την απάντηση στα αιτήματα, στις προσδοκίες, στα οράματα του κόσμου της εργασίας. Στην οικουμενική τάξη. Με δυσκολίες, με λάθη, με ανάγκη βοήθεια από άλλες δυνάμεις, γιατί ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας. Η δική μας παράδοση προέρχεται από την ηθική των αρετών του Αριστοτέλη. Περνάει από το Χέιγκελ που ισχυριζότανε ότι μια δίκαια πολιτική τάξη είναι μόνο όταν η αυτοπραγμάτευση δική μου περνάει από την αυτοπραγμάτευση των άλλων. Αυτό που έλεγε ο Μάρξ πιο μετά και ο Έγγελς, ότι η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το αντίθετο της αλληλεγγύης, η χριστιανική παράδοση θα το έλεγε αγάπη, δεν είναι το μίσος, αλλά ο φόβος. Μίσος υπάρχει. Και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός την πιθανότητα, την ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη να καταγγείλει όλες αυτές τις αφίσες που είδαμε και δεν το έκανε.
Μήπως πρέπει το σύνθημα ότι καταγγέλνουμε τη βία από όπου και προέρχεται να το αλλάξετε, καταγγέλνουμε τη βία όταν στοχεύει τους δικούς μας. Μήπως αυτό είναι η αντιμετώπιση σας για το μίσος. Γιατί είχε την ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης και δεν την πήρε. Δεν την πήρε. Αλλά δεν είναι το μίσος που θέλω να μιλήσω. Δεν είναι το μίσος. Το ανάποδο της αλληλεγγύης, το αντίθετο είναι ο φόβος. Είναι ο φόβος και του ξένου. Είτε αυτός ο ξένος... 1-2 λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Είτε αυτός ο φόβος, είτε του ξένου. Και ο ξένος μπορεί να είναι ένας Σύριος, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος από το Φιρόμ, που δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε την ιστορία του, τον πολιτισμό του, να δούμε ένα συμβασμό. Ένας φόβος που κλεινόμαστε μέσα στο καβούκι μας και δεν κοιτάμε πιο πέρα. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ο πατριωτισμός είναι πρώτα-πρώτα να αγαπάς την πατρίδα σου, όχι να μισείς τους άλλους. Εγώ πάω ένα βήμα παραπάνω. Ο πατριωτισμός είναι μόνο γνήσιος όταν καταλαβαίνει τον άλλον. Όταν έχει μια ενσυναίσθηση, όταν μπαίνει στα παπούτσια του και προσπαθεί να βρει κοινές λύσεις για τη χώρα του και την άλλη χώρα και τη συνανάπτυξη. Αυτός ο φόβος είναι που πολεμάμε. Αλλά είναι και ο φόβος όχι μόνο του ξένου, του άλλου, αλλά και του γείτονα, του διπλανού. Γιατί πίσω από αυτό το φόβο, του διπλανού, του γείτονα, είναι ο φόβος της ανεργίας, είναι ο φόβος της δουλειάς με χαμηλό μισθό, χωρίς δικαιώματα, χωρίς προπτική. Είναι ο φόβος των μεσαίων τάξεων ότι θα βρεθούν σε χειρότερη θέση αυτοί και τα παιδιά τους από ό,τι είναι τώρα. Αυτός ο φόβος είναι που μια ψήφος εμπιστοσύνη σε μας δίνει τη δυνατότητα να την πολεμήσουμε. Γιατί ο φόβος δεν επιτρέπει την αλληλεγγύη. Ο φόβος δεν επιτρέπει μια οικονομική πολιτική που είναι δικαιοσύνη. Ο φόβος δημιουργεί μια αίσθηση ότι είμαστε όλοι εναντίον όλων. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι ένα αίσθημα που έχουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα. Είναι μια ζωντανή πρακτική που οι αριστεροί τη ζουν κάθε μέρα, που την παλεύουν κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο διαπροσωπική σχέση, είναι και αυτό που στηρίζει την ίδια μας την πολιτική και επιτάσσει την ελευθερία και την αυτονομία. Γι' αυτό περάσαμε τα νομοσχέδια για τους LGBT, γι' αυτό περάσαμε τα νομοσχέδια για την ηθαγένεια. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αλληλεγγύη αν δεν υπάρχει ελευθερία και αυτονομία και για τις μειονότητες. Αλλά επιτάσσει συγχρόνως και την ισότητα. Αυτή τη λέξη που ποτέ δεν την αναφέρεστε. Αυτή τη λέξη που έχετε μια απέχθεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι συντρίβει αυτή τη λέξη όλα τα οράματά σας. Τα οράματά σας για μια κοινωνία που είναι η αγγλική έκφραση «dog eats dog». Όλοι εναντίον όλους. Χωρίς προπτική, χωρίς αλληλεγγύη. Η κυβέρνησή μας έχει διαφορετική οικονομική πολιτική. Έχει μια πολιτική που ακόμα και στην αναπτυξιακή της πολιτική ο κόσμος της εργασίας και των δικαιωμάτων είναι στον πυρήνα αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής. Αλλά είναι μια οικονομική πολιτική που στερίζεται σε βαθιές αριστερές ιδέες και αξίες. Ότι δεν μπορεί να πας πουθενά χωρίς αυτή την κοινωνία. Και αυτό που θα κριθεί, τελευταία μου φράση κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα κριθεί στις εθνικές εκλογές όταν θα έρθουν τον Οκτώβρη, στις ευρωεκλογές και στις τοπικές εκλογές, είναι αν έχουμε την ικανότητα να φτιάξουμε και να συνεχίζουμε να προωθούμε θεσμοί που στηρίζονται σε αυτές τις αξίες και αντιμετωπίζουν τον Όρμπαν και τον Σαλβίνι και τον Brexit, που πολύ μεγάλη και ελαφριά καρδιά δεν το σκέφτεστε πού οδηγάτε τη χώρα με τις πράξεις σας και με την πολιτική σας τον τελευταίο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον